Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι η πνιγμή και στις μικρότερες ηλικίες, αλλά και σε ενήλικες και σε ηλικιωμένους, δυστυχώς σε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα, είναι αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες ένα δυστυχώς πάλι λέω σύνηθες φαινόμενο. Και βέβαια το προλαμβάνει πολύ σημαντικότερο από το να μπορέσουμε εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσουμε. Το CDC της Αμερικής έχει καταγράψει κάποιες βασικές οδηγίες που καλό είναι να τις ακολουθούμε για τα παιδιά να τα μάθουμε από νωρίς, να τους μάθουμε από νωρίς τις βασικές δεξιότητες κολύμβησης. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει, ειδικά όταν είναι σε μικρές ηλικίες, ότι δεν πρέπει να τα επιτηρούμε στενά, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιο να έρθουν σε μια κατάσταση που δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Και σίγουρα καλό είναι να μην απορροφούμαστε με τη χρήση του τηλεφώνου, να καταναλώσουμε αλκοόλ ή να διαβάζουμε ένα βιβλίο και όλο αυτό να μας διασπάσει την προσοχή ως προς το σημαντικό που έχουμε να προσέχουμε το παιδί μας. Mm-hmm. Καλό είναι να φοράμε έστω και παραπάνω από ό,τι χρειάζεται το σωσίδιο, είτε στη θάλασσα, είτε όταν κάνουμε αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα και στις πισίνες. Όσο μπορούμε και οι μικροί και οι μεγάλοι να κολυμπάμε μαζί με άλλους, έτσι ώστε κάτι παροδικό να συμβεί, ο ένας να μπορέσει να βοηθήσει τον άλλον. Ειδικό πρόβλημα έχουμε όταν είμαστε μαζί με ένα παιδί που το προσέχουμε, αλλά και εμείς μπορούμε να κινδυνεύσουμε, γιατί έχουμε ένα καρδιολογικό ή πνευμονολογικό ή νευρολογικό νόσημα. Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, όταν έχουν ειδικές επομένως νοσήματα ή παίρνουν και φάρμακα, είναι πιο ευαίσθητα κατά την κολύμβηση. Επισημάνουμε ότι καλό είναι να προσέχουμε να μην καταναλώνουμε αλκοόλ όταν βρισκόμαστε στη θάλασσα ή όταν κολυμπάμε ή όταν προσέχουμε ένα παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ειδικές καταστάσεις και τις συνθήκες της περιοχής που πάμε να κολυμπήσουμε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάπου στην Κρήτη να υπάρχουν θάλασσες που έχουν ισχυρά ρεύματα. Mm-hmm. Μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε βράχους, μπορεί να έχουν αναφέρει για μπουρίνη. Επομένως, όλα αυτά τα θέτουμε υπόψη μας πριν πάμε ειδικά σε μια άγνωστη θάλασσα, και στις πισίνες προσέχουμε πάντοτε να έχουν φράχτες. Δεν κοιτάζουμε να κάνουμε για τα παιδιά μακροβούτια, γιατί όλα αυτά καταπονούν το σύστημα ή μπορούν κάποια στιγμή να το ζαλίσουν. Και καλό είναι όλοι μας να μάθουμε τις βασικές δεξιότητες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, γιατί μπορεί είτε για παιδί είτε για μεγάλο να μας χρειαστούν κάποια στιγμή και να είναι πολύ σημαντικά μέχρι να έρθει η ιατρική βοήθεια. Ναι. Ξέρετε τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, ακούγοντας αυτά που μας αναφέρετε, που όπως είπατε είναι και συστάσεις του CDC, δηλαδή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σωστά. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και με τον COVID εξοικειωθήκαμε πολύ σε... Ακριβώς. Σε αυτά τα αρχικά, τα διάφορα αρχικά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε τώρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ένα γκάλοπ, αν αυτά τα ακούνε για πρώτη φορά ή τα έχουν ακούσει εκατοντάδες φορές. Σωστά. Το πιθανότερο είναι ότι θα πούν αυτό. Τα έχουν ακούσει εκατοντάδες φορές. Αλλά το γεγονός που είπατε το πρώτο, ότι ήδη δυστυχώς έχουμε θρηνήσει και παιδιά και ενήλικες, επομένως είναι δυστυχώς κάθε εβδομάδα, να μην πω κάθε μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα θρηνούμε αρκετά μεγάλο αριθμό. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε επανάληψη μητήρ μαθήσεως. Όταν τα επαναλαμβάνουμε, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, λέω για μένα, που τα επαναλαμβάνω, γίνομαι ίσως και προσωρινά και πιο σοφή να ακολουθήσω αυτά που λένε οι κλασικές οδηγίες, όπως λέτε, που λένε όχι μόνο τα αμερικάνικοι εταιρείες, επιστημονικές εταιρείες, αλλά σίγουρα και ελληνικές. Ναι. Γιατί λοιπόν, εφόσον τα γνωρίζουμε αυτά, δηλαδή κανένας γονιός δεν θα πει πως είναι, πως αγνοεί, αν όχι όλα τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, τι δεν πάει καλά, κυρία Ψαλτοπούλου? Δηλαδή διαβάζουμε ότι μέσα σε 45 μέρες 106 άνθρωποι
πνίγηκαν και παιδιά και ενήλικες και Έλληνες και ξένοι. Έτσι. Τι είναι αυτό, υπερβάλλουμε ίσως υπερβάλλουμε των δυνατοτήτων μας, ίσως γινόμαστε πιο απρόσεκτοι γιατί όλα πηγαίνουν καλά ή κουραζόμαστε να προσέχουμε, ίσως δεν, όπως λέτε, δίνουμε σημαντική προσοχή, δίνουμε σημαντική προσοχή και σε άλλα θέματα. Εξαρτάται κάθε φορά ή μπορεί, ας πούμε, κάποια θάλασσα που τη θεωρούμε ασφαλή τελικά να μην είναι. Εξαρτάται κάθε φορά, κάποιος άλλος λόγος είναι δυστυχώς που οδηγεί σε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τελικά αυτό που λέμε καμιά φορά χαριτολογώντας ότι στα ριχά-ριχά έτσι και πλατσουρίζοντας στην άμμο να μην είναι και πολύ... δηλαδή να έχει μια σημασία. Ναι. Όσο πιο κοντά είσαι ή όσο λιγότερο βαθιά, τόσο πιο ασφαλές είναι σίγουρα για σένα και για το παιδί. Μαζί με το να χρησιμοποιούμε πάντοτε σωσίδιο, το κατάλληλο σωσίδιο για το παιδί μας. Ναι, κάπου είχα διαβάσει αυτές τις ημέρες έναν ειδικό που έλεγε η απόστασή μας από το παιδί θα πρέπει να είναι όσο είναι το μήκος του χεριού μας. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και φανταστείτε βέβαια αν έχεις 2-3 παιδιά θα πρέπει αντίστοιχα να είσαι ακόμα πιο προσεκτικός για να μπορέσεις να το βγάλεις πέρα. Και το φαγητό επειδή... Και δυστυχώς το κακό μπορεί να συμβεί σε 2 λεπτά. Είναι δραματικό και όπως είπαμε μπορεί να είναι και σιωπηλός ο πνιγμός γιατί το πιο πιθανό σε ένα μικρό σε ηλικία παιδί να μην προλάβει να καταλάβει τίποτα ή να αντιδράσει. Είναι αντιδράσει. Και έχουμε και το θέμα με τα διάφορα μέσα, τα θαλάσσια, τα μέσα και αυτό είναι δηλαδή πάλι πρέπει ένα όλες θέμα. Αυτές οι εταιρείες να είναι αδειοδοτημένες, να έχουν περάσει και από έλεγχο και από εκπαίδευση, να υπάρχουν εμβαχοσώστες δίπλα, να ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. Δυστυχώς έχετε δίκιο, έχουμε θρυνήσει θύματα, παιδιά και μεγάλους από λάθη που έχουν συμβεί στη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών. Ναι. Πάντως παρά είναι πολλά αυτά για μια χώρα όπως είπατε που οι ακτές της είναι τεράστιες, δηλαδή η ακτογραμμή της είναι τεράστια. Κάποιος άλλος βέβαια θα έλεγε ότι ωραία, αφού είναι τόσο μεγάλη η ακτογραφή, είναι και επόμενο να υπάρχουν δυστυχώς τέτοια απρόοπτα και με άσχημη κατάληξη. Αν δεν είχαμε καθόλου ακτές, δεν θα είχαμε και πνιγμούς. Σωστά, εντάξει, συμβαίνει και σε λίμνες και σε ποτάμια, ξέρετε, μπορεί να συμβεί και στα μικρά παιδιά βλέπουμε ακόμα και στο μπάνιο. Δηλαδή σε ενός χρονών παιδί. Επομένως τα ατυχήματα στο νερό είναι υπαρκτά σε οποιαδήποτε κατάσταση και σίγουρα η επανάληψη της πρόληψης είναι πολύ σημαντική. Παρόλο που τα βλέπουμε και είναι και πολύ χαριτωμένα ακόμα και βρεφάκια να πλατσουρίζουν με τις μαμάδες τους, με έναν εκπαιδευτή σε πισίνες. Για τα άλλη παρακολούθηση μπορεί να είναι μια διασκέδαση, ένα ψυχολογικό δέσιμο με τη μητέρα και να βοηθάει και στην ανάπτυξή του. Αλλά όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Κάτι τελευταίο, κυρία Ψαλτοπούλου, επειδή είχαμε και πάλι την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ σε σχέση με τον COVID, τα κρούσματα και τους διασωληνωμένους, που είναι πια πολύ μικρά τα νούμερα. Ξέρετε καθόλου, η εκτίμησή σας είναι ότι βαδίζουμε καλώς καταρχήν στο κομμάτι της πανδημίας? Ναι, όσον αφορά την πανδημία βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οι θάνατοι είναι ελάχιστοι, βεβαίως δεν θέλουμε κανένα θάνατο, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, μιλάνε για 2-3 θανάτους ημερησίως και ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα 85 έτη. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα για πολύ σοβαρή νόση, διασωλήνωση ή θάνατο
κυρίως αφορά τα άτομα 70 ετών και άνω ή τα άτομα με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και αμασοκαταστολή, και γι' αυτό, παρόλο που μπορεί και να έχουν εμβολιαστεί, τα άτομα αυτά είναι πολύ, μπορεί να έχουν και συνοσηρότητες, πολύ ευαίσθητα για να κολλήσουν και να νοσήσουν σοβαρά. Επομένως προσέχουμε, ειδικά στις ηλικίες αυτές ή αν έχουμε νοσήματα, φοράμε τη μάσκα όταν βρισκόμαστε κοντά σε κοσμοσυρωή ή τέλος πάντων σε ένα κλειστό χώρο, και στο πρώτο σύμπτωμα ή στην πρώτη διάγνωση αμέσως πηγαίνουμε στο γιατρό μας, γιατί πλέον έχουμε τα κατάλληλα φάρμακα που θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα για σοβαρή νόση. Το θέμα πια των εμβολιασμών, φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς, δεν συζητείτε. Δηλαδή ότι εμβολιαστήκαμε... Είναι πολύ θετικό στο ότι ο εμβολιασμός διατηρείται. Βεβαίως και να κολλήσεις, επομένως κάνεις μια υβριδική ανοσία. Η εξειδίκευση πλέον και η αναφορά για τους εμβολιασμούς αφορά τις μεγάλες ηλικίες, όπως είπαμε, 70-80 ετών και άλλο, και τα άτομα που λόγω νοσήματος κάνουν σοβαρή ανοσοκαταστολή, και επομένως ο θεράπων γιατρός τους μπορεί να τους ξαναζητήσει ένα διπλό εμβολιασμό. Α, οπότε για τα άτομα δηλαδή τα αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, ισχύει ακόμα το θέμα του εμβολιασμού? Μπορεί, ναι, ανάλογα με το γιατρό. Ανάλογα με το γιατρό. Με τις εξετάσεις του γιατρού τους. Κάπου ακούσαμε και άκουσα μάλλον ότι ενδεχομένως να σταματήσουν και τα rapid για να πας σε ένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση. Βεβαίως οι μάσκες παραμένουν, το πολύ σωστά, γιατί μιλάμε για ευάλωτους πληθυσμούς στους ασθενείς, αλλά όλα τα άλλα τα μέτρα σιγά σιγά ξαναγυρνάμε στην κατάσταση και στην καθημερινότητα πριν την πανδημία. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Πέρασε αρκετός χρόνος, κυρία Ψαλτοπούλου, 3 χρόνια σχεδόν. Πολύς χρόνος για να ανακάμπτει η ανθρωπότητα όμως. Έχει απώλειες πολύ σοβαρές κάθε φορά, αλλά ανοίγεται και ένας δρόμος. Και οι επιστήμονες προσπαθήσαν πάρα πολύ, και τα κράτη και οι φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι ώστε να έχουμε πλέον στη φαρέτρα μας, εκτός από τον κατάλληλο τρόπο πρόληψης και τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν πλέον οι θάνατοι από τον κορονοϊό. Ναι, μακάρι, μακάρι και να τα αφήσουμε πίσω μας και να μην δούμε κάτι άλλο μπροστά. Ευχή είναι αυτή. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσά μας συζήτηση και πάλι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθούμε. Ευχαριστώ. Με ασφάλεια, να είστε καλά. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.